Όλα τα ήρθε πράγματα. Η ώρα να πάμε. Όχι, έχουν τα όρια τους. Ποιο, να μην είμαστε άλλο νηστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση το σουβλάκι μας να φτάσει στα 4 ευρώ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος μαζί με το φίλο μας το Σταύρο εδώ από τη γειτονιά. Ο Λευτέρης πηγαίνει σε τέτοια θέματα, εσύ τα άλλα μπάνια. Όχι, όχι τυχαία. Πάλι ψήνει, ρε παιδιά. Πάλι ψήνει ο Λευτέρης. Έλα ρε, εσύ Λευτέρη, πάλι τα ίδια. Ψήνω, καλημέρα. Έβαλε και ψητοπολί ο Σταύρος. Ναι, για πες. Πιάνω δεύτερη δουλειά, πιάνω δεύτερη δουλειά, γιατί ξέρετε ότι ο μισός μου μισθός πάει στα σουβλάκια. Και είπα στο Σταύρο, επειδή θα φτάσει 4,5 ευρώ το σουβλάκι. Μήπως να έρχομαι να δουλεύω μερικές ώρες. Πού είναι ο Σταύρος καταρχάς? Νάτος, καλώς τον. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Πριν μιλήσετε στο Σταύρο, κοιτάξτε τι έφτιαξα. Το καλύτερο σουβλάκι στο Νέο Φάληρο, να τα λέμε αυτά. Δεν το πάω στο στούντιο, για μας είναι αυτό, έτσι. Είναι, ναι, ναι. Το έφτιαξα εγώ. Το έφτιαξε ο φίλος μου ο Λευτέρης, είναι πολύ καλός. Σκέφτομαι μετά την εκπομπή να τον κρατήσουμε. Ναι, ναι. Κράτησα τον σου πούνε, όχι. Σταύρο, να σου πω κάτι. Να σου πω, Σταύρο μου, εδώ ωραίο φαίνεται και γευστικό. Περίμενε, περίμενε. Πόσο έχει το πιτόγυρο αυτό, τιμή? Αυτή τη στιγμή... Μικρόφωνο στον. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Πόσο, 3,5? 3 ευρώ και 50 λεπτά, αλλά μας... 3,50, ναι. Μας καταπιέζουν όμως κάθε μέρα. Ναι. Μου έχουν έρθει επιστολές από τον Κρεατά, από τον Μανάβη, από όλους. Ότι ανεβαίνουμε 20 με 30% στις τιμές. Δηλαδή, πώς θα πάει? Αυτό σημαίνει 3,70 με 3,80 αναγκαστικά. Κάτσε ρε Σταύρο, αυτό αλλά... εσύ πώς θα το κάνεις? Έχεις σταθερούς πελάτες, έχεις τον κόσμο εδώ από τη γειτονιά του Νέου Φαλήρου που ψωνίζει χρόνια. Πώς θα του πεις 3,90 και 3,80 το πιτόγυρο τώρα? Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Εγώ θα παλέψω με αυτές τις τιμές που είμαι. Ελπίζω μέχρι τέλος του χρόνου οπωσδήποτε. Δεν θα κάνω καμία αύξηση. Θα περιμένω όλους τους άλλους να δούμε τι θα κάνουν. Εγώ ίσα ίσα αυτή τη στιγμή το σουβλάκι αυτό στα παιδάκια λυκείου και γυμνασίου το δίνω 3 ευρώ. Για να βγαίνουμε ένα χαρτζιλίκι. Για να βγαίνουμε ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μια βόλτα. Μετά θα τους πω 4. Παιδί μου, το μικρόφωνο δεν του το πας. Θα του βάλει σουβλάκι σε λίγο. Για μικρόφωνο. Θα με διώξει το αφεντικό. Πρέπει να γυρίσω τις πίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σταυρέ.